Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ο Γιάνναρος ο Γούναρης, Γιαννάκη το λέγαμε, Γιάνναρος τελείωσε τη μεγάλη του καριέρα στον ΠΑΟΚ. Είχε και ένα πέρασμα 2-3 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Εκτιμήθηκε και από τον Πειραιά και έγινε και αρχηγός του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Μετά ξαναγύρισε στον ΠΑΟΚ, έκανε καριέρα σαν προπονητής. Έφτασε να παίξει τελικό με τον Ολυμπιακό και το έχασε νομίζω από λεπτομέρειες, έτσι Γιάννη? Έτσι ακριβώς. Σαν προπονητής τι έχεις να μας πεις για εκείνους τους αγώνες? Νομίζω ήταν οι μόνοι αγώνες τελικού κυπέλου που έγιναν και ήταν διπλοί. Ακριβώς. Εγώ σαν προπονητής δούλεψα και στον Ολυμπιακό και πήγα και εκεί τελικό κυπέλου και χάθηκε στα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό, και σαν προπονητής στον ΠΑΟΚ οδήγησα τον ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλο αφού αποκλείσαμε στα ημιτελικά την πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Ήταν διπλός τελικός, ο πρώτος αγώνας έληξε 1-1 στην Τούμπα και ο δεύτερος 2-0 χάσαμε στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Έχω την εμπειρία σαν προπονητής να σε έχω συμμετάσχει σε δύο τελικούς. Σε δύο τελικούς, τους οποίους τον έναν έχασε στα πέναλτι και τον άλλον στις λεπτομέρειες. Στους διπλούς αγώνες. Στους διπλούς αγώνες. Ναι. Σαν παίκτης έπαιξες τελικό? 7 τελικούς. Έλα ρε Γιάννη. 7 τελικούς έπαιξα με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξα ο πρώτος. 7 τελικούς το 1971, το 1972 που το πήραμε, το 1973 που το χάσαμε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τον γκολ του Αγγελή. Με τον γκολ του Αγγελή και παραπονέθηκε τότε ο ΠΑΟΚ ότι δεν είναι δυνατό να παίζουμε τελικό με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ωραία πρωτεύουσα μπορεί να είναι η Αθήνα, αλλά να γίνεται σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Έγινε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ και το 1974 τελικός με τον Ολυμπιακό έγινε στη Φιλαδέλφεια, όπου πήραμε το δεύτερο κύπελο. Νομίζω ήταν στα πέναλτι. Στα πέναλτι πήγαμε και παράταση και πέναλτι, 2-2 κανονικός αγώνας. Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Μίτσος ο Παρίδης, το δεύτερο ο Αχιλλέας και πήγαμε στα πέναλτι όπου το πήραμε, το σηκώσαμε το δεύτερο κύπελο και μετά πήγαμε το 1977 που εκεί μας αποκεφάλισε τελείως ο διαιτητής. Μου διαφεύγει το όνομα, μας άφησε με 10 παίχτες. Προηγηθήκαμε κανονικά, πηγαίναμε να πάρουμε το κύπελο κανονικότα με γκολ του Τερζανίδη. Ένας με διαφεύγει διαιτητής, όταν λέω μας αποκεφάλισε, μας αποκεφάλισε. Με ποια ομάδα? Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, μάλιστα. Με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Τελειώσαμε 10 παίκτες, πήγαμε με 10 παίκτες στην παράταση. Να φανταστείς για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Παντελάκης απαγόρευσε και όλοι το συμφωνήσαμε να μην παρουσιαστούμε στα μετάλλια. Έφυγε ο ΠΑΟΚ. Εισένειξη διαμαρτυρίας. Τόσο κακή διαίτηση ήταν εκείνη τη χρονιά. Μάλιστα. Το 78 το χάσαμε δικαίως από την ΑΕΦ. 2-0 στο Καραϊσκάκι, σου λέω τους τελικούς τώρα. Ναι. Το τελευταίο τελικός που έπαιξα, ο έρμος δηλαδή, ήταν το 81, τότε που σχίστηκε το μάτι μου με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια, που χάσαμε. Μάλιστα. Και ήταν 7 τελικοί, στους οποίους σηκώσαμε τα δύο κύπελα. Εγώ θέλω... Όλοι στην Αθήνα, έτσι. Ναι, θέλω μέσα από αυτή την εμπειρία των τελικών, που εντάξει τα δύο κύπελα τα χάρηκα πάρα πολύ, αλλά και έκλαψα πολύ πικρά, γιατί ήμασταν καλύτεροι και πιστεύω ότι αν αυτή η τελική γινόταν στη Θεσσαλονίκη, στο Καφραζόγλου ή στην Τούμπα, ερωτώ πόσα Κύπρα θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός με στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Κανένα, απαντώ. Και θα ήταν αντιστρόφως ανάλογα δηλαδή τα τρόπαια. Δηλαδή από 7 τελικούς σίγουρα τους 5, τους 6 θα τους είχαμε, να μην πω και τους 7. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά η γεωγραφική μας θέση είναι έτσι, που εν πάση περιπτώσει έτσι γίνεται και ο τελικός κυπέλλου και σε άλλες χώρες να γίνεται στην πρωτεύουσα. Μάλιστα. Ο τελικός. Ο τελικός στην πρωτεύουσα και... Ναι, αλλά σε ουδέτερο γήπεδο πρέπει να γίνεται. Ναι, μες στην πρωτεύουσα. Αλλά δεν μπορεί να παίζει τώρα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι τελικό κυπέλου.
Είσαι καθαρισμένος από χέρι. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Και από τη στιγμή που και η διαιτησία εκείνα τα χρόνια, όπως και τώρα φυσικά, δεν ήταν ότι καλύτερο που είχαμε να επιδείξουμε. Ναι, 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 ναι. Σου λέω, θυμάμαι, θα μου μείνει χαραγμένο στο μυαλό μου ο κακός διαιτής αυτός, ο οποίος με τον Παναθηναϊκό έπαιξε απροκάλυπτα 90-10 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και στο κύπελο που πήραμε με τον Παναθηναϊκό πάλι το 72, το σκόρ έπρεπε να είναι όχι 2-1, 4-1. Ακύρωσε κανονικότητα γκολ του Ματζουράκη, που ήταν γκολ, φανταστικό γκολ, ο Μίχας. Το ανάποδο ψαλίδι. Ναι, ναι, ναι. Το ναι. ανάποδο ψαλίδι που στοιχειώνει. Γιατί δεν ήθελε να πάρει προβάδισμα 3-0. Και ο οποίος Παναθηναϊκός νομίζω ότι μείωσε στο 2-1 στο 90-91. Στο 93. Στο 93 μείωσε, ναι. Και ο διαιτητής αυτός, παρότι ο Μίχας ήταν, πήρε το κήπο, ο Μίχας, παραπέμφθηκε. Παραπέμφθηκε, λέει. Παραπέμφθηκε για κακή διαιτησία, γιατί κακώς ακύρωσε τον γκολ. Ένα φανταστικό γκολ, ναι, που ήταν, ναι, να, ναι, το δείχνει, ναι, 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 για όμορφα στιγμιότυπα. Ένα εκπληκτικό, το θυμάμαι μέσα στα όνειρά μου, ναι, το βράδυ. Ένα εκπληκτικό, ναι, ανάποδο ψαλίδι του, ναι, Ματζουράκη, ναι. Είχε έρθει από τη Ρουμανία, νομίζω αυτός. Ναι, ναι. 5 Ιουλίου του 1972 έπαιξε ο ΠΑΟΚ φανταστική μπάλα. Περιττό να σου πω ότι ήταν τα τρία τέρα του Καραϊσκάκη ασπρόμαυρα. Ναι. Όλο το Καραϊσκάκη ήταν με τον ΠΑΟΚ. Όλο το Καραϊσκάκη, γιατί και οι Πειραιώτες τότε θέλανε, τα είχαν με τον Παναθηναϊκό του Γουέμπλεϊ, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα τότε. Εκπληκτική και πάει ομάδα, και στο Γουέμπλεϊ. Δεν λέμε, ναι, τώρα. Τι. Λοιπόν, εκείνο τον Παναθηναϊκό μόνο ο ΠΑΟΚ μπορούσε να τον κοιτάξει τα μάτια. Ένα Παναθηναϊκό και... που δύο εκπληκτικά μάτς μέσα στην Τούπα, κύπελο και αυτό για το 70, νομίζω, από 2-0-3-2. Που τα γυρίσαμε. Που τα γυρίσαμε από 2-0-3-2. Ναι. Μάλιστα. Πραγματικά εκείνο το Παναθηναϊκό, που ήταν όντως μια πολύ καλή ομάδα. Ένα Παναθηναϊκό στο... για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι μεγάλοι, του Δωμάζου, του Αντωνιάδη, του Καμάρα, του Οικονομόπουλου, του Σούρπη, του Γραμμού. Πεχταράδες. Πολύ μεγάλο. Αφού έπεσε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τελικό Ευρώπης, ναι. Τελικό Ευρώπης με το μεγάλο Άγιαξ. Με το μεγάλο Άγιαξ. Και έχασε 2-0 στο Γουέμπλεϊ. Όντως, όντως ήταν μια μεγάλη ομάδα πάνω. Πολύ μεγάλη. Και με Φέρενς Πούσκας προπονητή. Πολύ καλά αναφέρθηκε σε αυτά τα ονόματα, γιατί ήταν παιχταράδες όλοι αυτοί και ήταν μεγάλη ομάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν η μεγαλύτερη ομάδα. Μεγαλύτερη, βεβαίως ήταν. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε φανταστική μπάλα, έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Να πούμε για όσους δεν ξέρουν. Πόσα χρόνια... τη λάτρεψε εκείνη την ομάδα του ΠΑΟΚ όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Εγώ, όπως ανέφερες προηγουμένως, επειδή έζησα και 4 χρόνια στον Πειραιά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι καλοί φιλαθλοί, οι ωραίοι φιλαθλοί του Ολυμπιακού, ξέρεις τι μου λέγανε. Για την μπάλα ήταν εκείνη που παίζατε. Την μπάλα ήταν εκείνη που έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Κατέβαινε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα και λέγαμε, έρχεται ο ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε μπάλα, πάμε να δούμε μπάλα, να χορτάσουμε μπάλα. Πολύ ταλέντο, πολύ ψυχή, πολύ ομορφιά εκείνη μπάλα, πολύ καθαρότητα. Α, και το 76, το 76 εμένα θα μου μείνει αξέχαστο στη μνήμη μου το γεγονός ότι μετά το 4-0 που κηρύσαμε το Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, σηκώθηκε όλο το Καραϊσκάκι όρθιο και χειροκρότησε τον ΠΑΟ. Βεβαίως. Στο δε τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, με τον Εθνικό Πειραιώς, που ήταν καλή ομάδα Εθνικός Πειραιώς τότε. Βέβαια, με κρεμμύδα, λοιπόν, με κρεμμύδα, που κάναμε τον γύρο του Θριάμβου. Ναι. Το γύρο του Θριάμβου, πώς βρέθηκαν 40.000 παοξίδες εκεί πέρα μέσα. 40.000 Καραϊσκάκη είχε κόσμο, κόσμος, ασπρόμαυριο. Και φώναζε όλο το Καραϊσκάκη, γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι. ΠΑΟΚ. Κάτι που δεν μου λες, πόσα χρόνια έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ 12 χρόνια. Μετά τον Γιώργο Τοκούδα στην ιστορία όλων των εποχών, έχω 400 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος. Για να πούμε ο κάτι. Ο Γιώργος είναι πρώτος, ναι, με 500. 506. Ναι. Με 506. Στα 12 χρόνια που έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Από 17 χρονών μέχρι 29. Από 17 μέχρι 29 στον ΠΑΟΚ. 12 με οποιοδήποτε χρόνια... πρόεδρο και με οποιοδήποτε προπονητή, έπαιζε από τα 34 παιχνίδια τα 34. Για μια και παίζεις τα 34 στα 34 που λες. Επειδή έχουμε και το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Στα 12 χρόνια που έπαιξε τον ΠΑΟΚ, πόσες φορές πέρασε ο Ολυμπιακός από την Τούμπα? Καμία.
Πόσες φορές πήρε ισοπαλία ο Ολυμπιακός? Ούτε καν ισοπαλία, ρε Γιάννη. Την πρώτη χρονιά μόνο πήρε ισοπαλία. Εγώ πήγα το 1970 στον ΠΑΟΚ μέχρι το 1982. Μάλιστα. Την πρώτη χρονιά, η προηγούμενη χρονιά το 69 έχασε ο ΠΑΟΚ από το Τζάκλαντι. Μπράβο. 2-1. Το 70 βγήκε το αποτέλεσμα 3-3. 3-3. 3-3, ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ήταν η τελευταία ισοπαλία που πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα. Για 21 συνεχόμενα χρόνια. Από τα οποία τα 12 έπαιζες κι εσύ. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, από το 71 και μετά που πήρε την ισοπαλία Ολυμπιακό τον τελευταίο πόντο, πάντα έχανε. Θα σου πω χαρακτηριστικά. Είναι 1973. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του το 72 και παίζουμε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ναι. Γιατί γι' αυτό θέλω να με ρωτήσεις, για την Κυριακή που θα γίνει το παιχνίδι, έτσι δεν ναι, είναι? Ναι, βεβαίως. Εγώ για αυτά τα παιχνίδια ζούσα. Πολύ τα γουστάριζα και πολύ μου άρεζαν. Αυτά τα παιχνίδια πολύ τα γουστάριζα και με τον Παναϊκό, με τον Ολυμπιακό, ειδικά με στη Λεωφόρο στο Καραϊσκάκι, με τον Άρη μες του Χαριλάου. Γιατί τα μπινελίκια που άκουγα από την Κερκίδα, αυτά εμένα με διηγήρανε. Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη ντόπα για μένα ψυχολογικά. Ήσουν σκληρό μπακ. Δεν μπορεί να μην ήσουν αντιαθλητικός, ναι, αλλά ήσουν πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό και στα δύσκολα ερχόμουν. Έβαλες καλά γκολ με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ήταν ακριβώς όπως τώρα. Εμείς είχαμε και πιστεύω την Κυριακή να επαναληφθεί αυτό. Χθες έβλεπα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην τηλεόραση με μια παρέα και τα θυμήθηκα. Όπως τώρα παίζαμε εμείς με τη Ραπίν Βιέννης, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ραπίν Βιέννης, μάλιστα. Νομίζω ότι ήρθαμε... Πήραμε 0-0 στο Πράτερ. Και 2-2 εδώ. Στη Βιέννη. Και 2-2 εδώ και αποκλεισήκαμε. Ναι. Ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Κάλιαρη με την Κάλιαρη του Τζίτζι Ρίβα. Του Τζίτζι Ρίβα, κέρδισε. Που ήταν φοβερή ομάδα και με 0-1 με γκολ του Νίκου Γιούτσου κέρδισε. Βεβαίως. Και έρχεται ο Ολυμπιακός καμαρωτός, δηλαδή όπως ο Ολυμπιακός θα κέρδισε την Άρσενα, γι' αυτό τα θυμήθηκα. Ναι. Στην Τούμπα καμαρωτός έρχεται και ο ΠΑΟΚ με σκυμμένο το κεφάλι μπήκαμε, γιατί αποκλεισήκαμε τη Ραπίν Βιέννης με 2-2. Δηλαδή χάσαμε, αλλά με την ισοπαλία του 2-2, με 30 γκολ εκτός έδρας, αποκλεισήκαμε. Νομίζω ένα 5-2 ας πούμε θα ήταν φυσιολογικό αποτέλεσμα για εκείνη την απόδοση που είχαμε πιάσει με τη Ραπίν. Ακριβώς. Και παίζουμε τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος... Και καλή ομάδα τώρα, ομαδάρα εκείνη την εποχή. Ομαδάρα. Με Δελικάρη, με Γιούτσο, με Συνετόπουλο, Γκαϊτατζή, φοβερή ομάδα. Παναγιώτη Κελεσίδη, Γλέζος, Σιώκος, Αγγελής, ήταν καλή ομάδα. Γλέζος και Σιώκος, τα δύο center back της Εθνικής Ελλάδας, τι μου λες τώρα. Βέβαια, και ο Γκαϊτατζή ήταν καλός back, πολύ καλός back, δεξής back. Στην αξία των άλλων, ένα λεπτάκι μόνο, Γιάννο, ένα λεπτάκι. Τα τελευταία μηνύματα σε 4-5 λεπτά θα μας κάνει και ο Γιάννης την κλήρωση. FM και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, δύο εισιτήρια για σας. Προσφορά της Sporting Bet του χρυσού χορηγού του ΠΑΟΚ. Έλα Γιάννο. Λοιπόν, ερχόταν ο Ολυμπιακός με ψηλά το κεφάλι, ήταν και ομαδάρα. Εμείς σαν ΠΑΟΚ ήμασταν ομαδάρα, αλλά είχαμε πληγωθεί την Τετάρτη. Μάλιστα. Περιττό να σου πω ότι η Τούμπα ήταν 45.000 κόσμου και για πρώτη φορά... 45 για να μαθαίνει ο κόσμος. Όταν κοβότανε 45.000 εισιτήρια, μέσα είχε πάνω από 55.000 κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή για πρώτη φορά υπήρχαν και φίλαθροι του Ολυμπιακού, ξέρεις. Ήταν καμιά... Ναι, καμιά ενθουσιασμένη από αυτή την απόδοση που πήρε ο Ολυμπιακός στο διπλό μες στο Κάλιαρι. Ήρθαν. Λοιπόν... Για δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τι σήμαινε Τζίτζι Ρίβα εκείνη την εποχή. Ναι, ένα, και ίσως τι ο καλύτερος, και ένα και Κάλιαρ, ένας ίσως στην εποχή το καλύτερος παίκτης του κόσμου, ο Μαραντόνα, ο Μέση της σημερινής εποχής, ο Τζίτζι Ρίβα. Ακριβώς. Και ενθουσιασμένοι λοιπόν έρχονται στην Τούμπα. Ναι, και έκανε και καταπληκτικό παιχνίδι και ο Κελεσίδης και ο Ολυμπιακός μέσα στην Κάλιαρη. Ο Κελεσίδης, ο Χρήστος τον έκανε. Ο Παναγιώτης. Σεραίος. Είχε έρθει να υπογράψει στον ΠΑΟ και τελευταία στιγμή κάτι έγινε και
Έφυγε και στον Ολυμπιακό. Η επιθυμία του ήταν να ήταν απογράψει στον ΠΑΟΚ, αλλά τελικά κατέληξε στον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι είχε γίνει. Είχε φέρει έναν τερματοφύλακα Ολυμπιακός, έναν Μπολέτη. Ναι. Και ο οποίος βγήκε παπάς σκέτος, δηλαδή. Και εκεί πέρα έμεινε από τερματοφύλακα και πήρα τον Κελεσίδη. Θα είχαμε τερματοφύλακα για 10 χρόνια, 15. Ακριβώς, και γίνεται μια ματσάρα φοβερή. Εγώ σαν Γιάννης Γούναρης ότι υπηρετώ τη θητεία μου ως αεροπόρος, ήμουνα σμηνίας χειρισής ραντάρ και ήμουνα στην 113 πτέρυγα μάχης στο ΣΕΔΕΣ. Μάλιστα. Ο διοικητής μου είναι ποδοσφαιρόφιλος αεξής. Με λέει Γιάννη Γούναρη, λέει, θέλω 2 προσκλήσεις την Κυριακή, θα έρθω να σε δω. Κανόνισε την πορεία σου. Μάλιστα. Λοιπόν, κανόνισε την πορεία σου. Λέω εντάξει. Πραγματικά εκείνη το παιχνίδι κατάμεστη τούμπα, όπως προανέφερα, με 45.000 κόσμο. Ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, με αποτέλεσμα και πολλά νεύρα. Στο 35 αποβάλλει το Αχιλλέας Σφρανίδης. Μένουμε με 10 παιχνίδες, βέβαια. Στο 54, μάλιστα. Στο 35, πρώτο στο 30, στο πρώτο ημίχρονο. Με 10 παίκτες λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Με 10 παίκτες ή 35-37. Εκεί ήτανε, με 10 παίκτες. Γιατί ο Αχιλλέας ένα φάουλ που ζήτησε από τον διαιτή, το έδωσε επιθετικό φάουλ υπέρ του Γκαϊτατζή και όχι αμυντικό. Μάλιστα. Που ήθελε ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας διαμαρτυρήθηκε πετώντας την μπάλα κάτω στο χορτάρι. Αυτό το θεώρησε προσβολή ο διαιτής τότε εκείνος. Μένει ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες. Πάμε μίχρονο 0-0. Βγαίνουμε δεύτερο μίχρονο, ο Ολυμπιακός μας πίεσε. Και ειδικά στο 60-70 μας πιέζει πάρα πολύ. Μέσα από αυτή την πίεση, πώς ήταν η μπάλα από την πλευρά του Κώστα του Ιωσηφίδη, την κερδίζουμε εμείς και βγαίνουμε στην κόντρα. Είχα και πιστεύω μέσα μου και διάβαζα το παιχνίδι, όπως προσανέφερα και με το παιχνίδι με την Άιντραχτ. Ναι. Και λέω ο Ολυμπιακός πίσω είναι άδειος τώρα, γιατί βγήκε μπροστά, ήταν θέμα χρόνο δηλαδή να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, όσο πολύ μας πίεζε. Και τον διάβασα τον Ολυμπιακό ότι πίσω είναι άδειος και περνάει μπάλα από τον Ιωσηφίδη στο Σαράφι, από το Σαράφι στο Μιτσάρα τον Παρίδη, και εγώ από την απέναντι πλευρά φεύγω σφαίρα στην αντεπίδεση και βγαίνω σαν δεξιός εξτρέμ στην πλάτη του Αγγελή. Και έβγαλε μια σέντρα ο Μιτσάρας ο Παρίδης και στην κίνηση επάνω την πιάνω μόνο ακόμα του την κολλάω στο γάμα στο Κελεσίδη. Ωραία φίλε, με ανατρίχιαζες ρε Γιάννα ρε. Ναι. Έβαλες εκείνη τη στιγμή. Ναι. 1-0. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε και τελικό αποτέλεσμα 1-0. Μας πίεσε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς γρανίτης πίσω η άμυνα. Μάλιστα. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 με γκολ του νεαρού Γιάννη Γούναρη. Νεαρός τότε, 19 χρονών Νίκος. Και πάω την άλλη μέρα στο ΣΕΔΕΣ να παρουσιαστώ. Στην πύλη με περίμενε άγημα. Άγημα. Και με οδηγεί στο διοικητή. Πάω στο διοικητή, με λέει συγχαρητήρια, με έκανες περήφανος. Με έκανες περήφανο που έχω έναν σμηνίτη, έναν σμηνία εδώ, λέει, σε 114. 15 μέρες τιμητική άδεια για σένα. Ρε Γιάννη, τι ταξίδι μας έκανε σήμερα, ρε φίλε. Καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή σήμερα. Και εσύ να σε καλά και να μας θυμίσεις τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε στα νιάτα μας δίπλα από αυτή την εκπληκτική ομάδα, τη χρυσή ομάδα, την ομάδα που βγήκε καλύτερη για τα 100 χρόνια του από το 900 μέχρι το 2000 σε ψηφοφορία που έγινε. Η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη της εκατονταετίας. Να σε καλά, γεια σου Γιάννο μου. Γεια χαρά, καλή σήμερα.